Καλημέρα κύριε Κουτροκόη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Τώρα, εδώ εσείς διατυπώνετε μια πολύ συγκεκριμένη κριτική για τα μέτρα της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι είναι κατώτερα των αναγκών και κατώτερα των περιστάσεων. Κυρίως βλέποντας αυτό που έρχεται την επόμενη μέρα. Ναι. Το ότι είναι κατώτερα των αναγκών και των περιστάσεων το έχει παραδεχτεί και η ίδια κυβέρνηση, γιατί ανακοινώνει καινούργια μέτρα κάθε 2 με 3 ημέρες. Η δικαιολογία ότι δεν μπορεί να προβλέψει μέσα σε 1 ή 2 24 ώρα το τι θα χρειαστεί δεν είναι επαρκής. Επίσης, η δικαιολογία για την κλίμακα της παρέμβασης δεν υφίσταται, διότι άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν, παράδειγμα, η Γερμανία 50% του ΑΕΠ παρέμβαση, η Ιταλία και η Ισπανία πέραν του 20% παρέμβαση, το Ηνωμένο Βασίλειο κοντά στο 15% παρέμβαση και η χώρα μας είναι ουραγός. Θα περίμενε κανείς η χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια στο μέγεθος της παρέμβασης, τόσο με απευθείας χρήμα, όσο βεβαίως και με ένα μεγάλο πρόγραμμα εγκυοδότησης για να πάρουν οι επιχειρήσεις μας κεφάλαια κίνησης και να μπορέσουν να μείνουν στην επιφάνεια του νερού μέχρι να περάσει η μπόρα του κορονοϊού. Τώρα, να το καταλάβουμε, Ιλιανά. Υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορούσαν να δώσουν και δεν τα δίνουν. Η κυβέρνηση έχει δυστυχώς μπει σε μια λογική η οποία αποτυπώνεται συνήθως στις αναλύσεις που κάνει ο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ δυστυχώς αυτόν τον καιρό έχει συμφέροντα τα οποία δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας. Και τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας ταυτίζονται με οποιαδήποτε προσπάθεια συμβάλλει στο να επιβιώσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως η μισθωτή εργασία. Τώρα, για το αν υπάρχουν χρήματα. Επειδή ακούγεται και από χθες μια δήλωση που έκανε ο κύριος Κίρτσος στην δική σας την εκπομπή και δικαίως έχει προκαλέσει και μια συζήτηση. Καταρχήν υπάρχει δήλωση του κύριου Σκυλακάκη ότι αυτό που είπε ο κύριος Κίρτσος δεν ανταποκρίνεται στη δημοσιονομική πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι θα έπρεπε και ο ίδιος να γνωρίζει, αλλά κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν ακριβώς για να προετοιμάσουν το έδαφος για αρνητικές επιλογές στον τομέα της οικονομίας, ότι και το Σύμφωνο Σταθερότητας αυτή τη στιγμή έχει πάψει να ισχύει, ότι οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την καταπολέμηση του κορονοϊού δεν μετράει στο έλλειμμα, ότι έχει υπάρξει μια πρώτη μεγάλη ένεση ρευστότητας, ειδικά για την πανδημία, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι παρακάμπτονται πλέον οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και βεβαίως ότι η χώρα μας σε κάθε περίπτωση έχει το μαξιλάρι των 37 δις, το οποίο μόλις ανέφερε και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Όμως η κυβέρνηση είναι ακόμα στην καταστροφική λογική, βλέποντας και κάνοντας, με τη δικαιολογία ότι δεν ξέρουμε την κλίμακα της κρίσης. Ναι. Η κλίμακα της κρίσης όμως, κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κουτροκόη, εξαρτάται και από τις πράξεις των κυβερνήσεων. Εάν κάθεσαι απλώς και παρατηρείς το αρνητικό ντόμινο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι... Θα έπρεπε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση σε ό,τι αφορά στη συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει για το ευρωομόλογο και να δούμε αν συνολικά, τελικά, ανάλογα και με την εξέλιξη της πανδημίας, γιατί αυτά δυστυχώς είναι συνδυαστικά, το αντιλαμβάνεστε. Να δούμε βεβαίως θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε εργαλείο και θα θέλαμε και εμείς να δούμε τη χώρα μας να είναι πρωταγωνίστρια στη διεκδίκηση τέτοιων λύσεων. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει μετακινηθεί σε μια γραμμή η οποία λέει ότι πρέπει να βρίσκονται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Το 2015 ήμασταν μόνοι μας και τα λέγαμε αυτά. Ναι. Αλλά πριν από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις ήδη, χώρες οι οποίες πλήττονται από τις αρνητικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορονοϊού παίρνουν μέτρα πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας. Τώρα πριν συνδεθούμε μαζί, διάβαζα μια μελέτη, ένα κομμάτι παρατηρητηρίου του Ινστιτούτου Μπρουγκέλ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό Ινστιτούτο, το οποίο βρίσκεται στις Βρυξέλλες και μετράει τις οικονομικές εξελίξεις. Και εκεί αποτυπώνεται ότι η Γερμανία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει σχεδιάσει παρεμβάσεις της κλίμακας του 50% του ΑΕΠ. Ναι. Να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να μην κλείσει κανείς. Η Ιταλία και η Ισπανία απαγόρευσαν τις απολύσεις. Όχι όπως εδώ που κάνουμε άρση της αναστολής, συγγνώμη, της σύμβασης εργασίας για να κρύβουμε τα όποια αρνητικά ενδεχόμενα. Θα έπρεπε λοιπόν να προστατευτούν τις απολύσεις από 1η Μάρτη. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, εδώ πέρα αυτό που έχει γίνει. Κυρία Παπά, δεν συνδέθηκε η όποια βοήθεια με τη διατήρηση των ίδιων θέσεων εργασίας. Και μάλιστα μεγαλύτερη παρέμβαση χθες. Δεν είναι έτσι. Η βοήθεια αυτή τη στιγμή συνδέεται με την αναστολή
των συμβάσεων εργασίας. Αυτό είναι το δεδομένο, δηλαδή πρέπει να αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Διότι μετά πάρα πολλές επιχειρήσεις ενδεχομένως να βρεθούν σε αδυναμία να συνεχίσουν. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κεντρική λογική και αυτή τη λογική θα τη βρείτε και στα άρθρα κυβερνητικών στελεχών στον Κυριακάτικο Τύπο, που λέει ότι ούτως ή άλλως θα υπάρξει μια καθίζηση του 8 και του 9% στην οικονομία μας, όσες επιχειρήσεις επιβιώσουν να αναδιαρθρωθούν μετά την κρίση για να μπορέσει η οικονομία μας να ανακάμψει. Είναι μια λογική η οποία θα έχει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Σε αυτή τη λογική απέναντι δεν είναι απλώς η δική μας πρόταση, είναι και το πλέγμα των δράσεων που έχουν αναλάβει οι κεντρικές ευρωπαϊκές οικονομίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Εμείς βλέπουμε πάντοτε πλάνα από τον χιονισμένο Χορτιάτη σήμερα. Από το πρωί έχουμε καταγράψει την αλλαγή του σκηνικού. 2 Απριλίου. Το είχε πει ο Κρέαρχος και είναι 2 από το Απρίλιο, παιδιά. Θα περίμενε κανείς ότι θα είμαστε με τα κοντομάνικα. Είναι φοβερό. Λοιπόν. Είναι φοβερό το πλάνο, πραγματικά. Πάμε στο διαγωνισμό. με αυτή την εικόνα και στο διαγωνισμό μας για το Jeep Renegade. Σε αυτό το σκηνικό τώρα το θέσα το Renegade. Το γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πηγαίνει και στα χιόνια και στους πάγους κτλ. Και μάλιστα έχει και ειδική ρύθμιση για τον πάγο και το χιόνι. Όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρω. Πάμε. Δε μέσω το 14999, αυτό το Jeep Renegade αξίας 19.000 ευρώ. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό ή στέλνετε μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να το διεκδικήσετε. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου. Επιστρέφουμε σε 10 λεπτά. Εάν νοσείτε με ήπια συμπτώματα και παραμένετε στο σπίτι σας, μείνετε σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο που θα χρησιμοποιείτε μόνο από εσάς και παρακολουθείτε την υγεία σας καθημερινά σε τακτική επικοινωνία με τον γιατρό σας. Εάν φροντίζουμε ασθενείς στο σπίτι, κρατάμε 1-2 μέτρα απόσταση. Τα αντικείμενα του ασθενούς, μετά από σχολαστικό πλύσιμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Τα λερωμένα ρούχα, οι πετσέτες, τα κλινοσκεπάσματα τοποθετούνται σε διαφορετικό σάκο από τα υπόλοιπα και πλένονται σε υψηλή θερμοκρασία. Επιφάνειες στο δωμάτιο απολιμένονται με διάλειμμα χλωρίνης. Μετά από κάθε επαφή με τον ασθενή ή με αντικείμενά του, όπως και πριν και μετά από την προετοιμασία φαγητού, πλένουμε καλά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό και τα στεγνώνουμε με χειροπετσέτες μίας χρήσης. Όλα τα μέλη της οικογένειας θεωρούνται στενές επαφές. Άρα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες και να παρακολουθούν την υγεία τους. Προστατεύουμε την κοινωνία. Μένουμε στο σπίτι. Από μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, αξιωματικός του ρωσικού ναυτικού. Μετά κουρσάρος της Μεσογείου. Αργότερα θανάσιμος και ανεξέλεγκτος πειρατής. Και στο τέλος, ευγενής της τσαρικής Ρωσίας, υπότης του τάγματος του Αγίου Γεωργίου. Ο Κατζόνης ήταν απ' όλα, αλλά κάπου ξέφυγε. Εκεί πέρα δόθηκε μια μεγάλη ναυμαχία από το πρωί μέχρι σχεδόν τη δύση του ηλίου. Οι πειρατές του Αιγαίου, του Γιώργου Αβγερόπουλου. Σάββατο, στη 1:30 το μεσημέρι, στο Open. Το ανοιχτό κανάλι. Μήπως ο ιός παραμονεύει στο χώρο σας? Lambda Service. 30 χρόνια εμπειρία στις απολυμάνσεις. Lambda Service. Για καθαρές λύσεις. Κάθε μέρα όλες οι γυναίκες έχουμε πάντα το ίδιο ραντεβού, από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Τη στιγμή που συναντούμε το πρόσωπό μας σε έναν καθρέφτη. Και ο καθρέφτης αντανακλά πάντα την αλήθεια. Le Paris. Η αλήθεια της ομορφιάς. Νέα σειρά περιποίησης προσώπου της Le Paris. Caviar White Premium Lux Cream με εκχύλισμα από χαβιάρι, σύμβολο της πολυτέλειας και εκχύλισμα από πέρλες μαργαριταριού. Caviar White Premium Lux Serum. Βασισμένο σε μια πρωτοποριακή φόρμουλα που σας κάνει να ξεχνάτε το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18338 και αποκτήστε τα μοναδικά προϊόντα της Le Paris. 24-ωρη κρέμα ομορφιάς Caviar White Premium Lux Cream με εκχύλισμα από χαβιάρι και εκχύλισμα από πέρλες μαργαριταριού. Και δώρο τον 24-ωρο ενυδατικό ορό Caviar White Premium Lux Serum. Βασισμένο σε μια πρωτοποριακή φόρμουλα σε τιμή έκπληξη μόνο 17,90. Για να πρωταγωνιστήσεις στη ζωή, χρειάζεσαι αυτοπεποίθηση, λάμψη και γοητεία. Γι' αυτό έκανα πρωταγωνίστρια της ζωής μου, την Le Paris. Νέα σειρά περιποίησης προσώπου της Le Paris.
Caviar White Premium Lux Cream με εκχύλισμα από χαβιάρι, σύμβολο της πολυτέλειας και εκχύλισμα από πέρλες μαργαριταριού. Caviar White Premium Lux Serum, βασισμένο σε μια πρωτοποριακή φόρμουλα που σας κάνει να ξεχνάτε το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18338 και αποκτήστε τα μοναδικά προϊόντα της Λαπαρή 24ωρη κρέμα ομορφιάς Caviar White Premium Lux Cream με εκχύλισμα από χαβιάρι και εκχύλισμα από πέρλες μαργαριταριού και δώρο τον 24ωρο ενυδατικό ορό Caviar White Premium Lux Serum βασισμένο σε μια πρωτοποριακή φόρμουλα σε τιμή έκπληξη μόνο 17,90. Λαπαρή. Αισθητική τελειότητα. Κάθε μέρα, όλες οι γυναίκες έχουμε πάντα το ίδιο ραντεβού, από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Τη στιγμή που συναντούμε το πρόσωπό μας σε έναν καθρέφτη. Και ο καθρέφτης αντανακλά πάντα την αλήθεια. Λαπαρή. Η αλήθεια της ομορφιάς. Νέα σειρά περιποίησης προσώπου της Λαπαρή. Caviar White Premium Lux Cream με εκχύλισμα από χαβιάρι.